Κωνσταντινούπολη. Μανώλης Κωστίδης. Εκεί θα δούμε ένα τοπίο. Μανώλη, καλησπέρα. Πολικό. Καλησπέρα. Σε αυτό το πολικό τοπίο θα γίνει αύριο η συνάντηση, Ναι, και το βράδυ τα πράγματα θα είναι χειρότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Απλά μετά τις 9-10 το πρωί θα βελτιωθούν κάπως, θα σταματήσει η χιονοθύελα. Πριν από λίγο είχαμε για μία ώρα περίπου μια χιονοθύελα, τώρα κάπως ηρέμησε ο καιρός. Το βράδυ πάλι θα έχουμε, αλλά περίπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει ώρα Ελλάδος στις 11 η ώρα. Θα πάει κατευθείαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από εκεί, σας τα λέω ώρα Ελλάδος, γιατί εδώ είναι, είμαστε μία ώρα μπροστά. Ώρα Ελλάδος στη μία θα πάει στην περιοχή της Εγγέλκιο, σε μία από τις προεδρικές κατοικίες. Εκεί για περίπου 2 με 2,5 ώρες θα υπάρχει το γεύμα με τον Τούρκο Πρόεδρο, τετ-α-τετ γεύμα. Εκεί θα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ενεργειακή ασφάλεια, ιδέες από την πλευρά της Τουρκίας για τη μεταφορά του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ανταλλαγή απόψεων, αυτό γνωρίζουμε, Ουκρανικό-Ρωσία, ενεργειακή ασφάλεια, όταν λέμε κυρίως σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με το ρωσικό αέριο, πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο χώρες, κυρίως για το αζερικό αέριο αλλά και LNG. Άρα συμφωνούμε με την Αντίν Χαραλιά σε αυτό το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες που έρχονται και από τις δύο πλευρές. Και βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω δεν θα μπουν σε πολλές λεπτομέρειες και νομίζω θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν να πέσουν οι τόνοι τουλάχιστον αυτή τη δύσκολη περίοδο που υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, κυρίως με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά θα πάει στο κτίριο του προξενείου της Ελλάδος, στο Σισμανόγλου Μέγαρο. Εκεί θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε εκεί. Ευχόμαστε με τις καιρικές συνθήκες να μας ευνοήσουν για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρτολομαίο για να χωρίσει περίπου 5,5 ώρα Ελλάδος περίπου από την Κωνσταντινούπολη. Απορώ πως άντεξε τόση ώρα να μιλήσει σε τόσο κρύο και χιονισμένο τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε. Εντάξει, Μανώλη Κωστίδη. Ευχαριστούμε.